Καλησπέρα σας. Η Νέα Δημοκρατία πανέτοιμη για την πιο κρίσιμη εκλογική μάχη. Η ώρα της λύτρωσης έφτασε. Η ώρα για να μιλήσει ο δραμηνός λαός πλέον είναι κοντά. Οι δραμηνοί θα πάρουν τις αποφάσεις τους και θα οδηγήσουν στη νίκη. Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση του βουλευτή κ. Τζίμα, την πολιτική δύναμη που εκπροσωπεί τη Δράμα με ζήλο, αυταπάρνηση και αποτελεσματικότητα. Το γνωρίσατε αγωνιστή και αγωνιστής θα παραμείνει. Σήμερα η κατάσταση είναι περισσότερο κρίσιμη από ποτέ. Ήλθε η ώρα των ευθυνών, η ώρα που πρέπει να ξεκαθαρίσει η ήρα από το στάρι. Οι έντιμοι πολιτικοί δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε. Σήμερα μιλά το έργο καθενός. Την ώρα της κρίσης χρειάζονται λύσεις με εμπειρία και αξιοπρέπεια. Σήμερα δίδεται η δυνατότητα επιλογής. Ο Τζίμας αξίζει την ψήφο μας. Την πορεία του δεν μπορεί να τη σταματήσει καμία συμφωνία, μυστική ή φανερή, καμία συναλλαγή. Οι συμπατριώτες μας αποφασίζουν υπεύθυνα, ψηφίζουν Τζίμα. Την 6η Μαΐου ο Τζίμας στη Βουλή. Παρακαλούμε τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ, κύριο Αρναουτόπουλο, να χαιρετήσει την απόψινή μας συγκέντρωση. Αγαπητές φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Αγαπητέ Τζίμα Μαργαρίτη, απόψε ζω ένα δεζαβού. Πριν 20-25 χρόνια, όταν ήμουν πρόεδρος της νεολαίας, έτσι προλόγιζα τον τότε υποψήφιο δήμαρχο για το Δήμο Δράμας, τον κύριο Τζίμα Μαργαρίτη. 25 χρόνια και ήμουν γούρικος. Ήταν η πρώτη φορά που είχες βγει. Ελπίζω να συνεχίσω να είμαι γούρικος. Όχι για πρώτη φορά, αλλά για μια ακόμη φορά. Αυτά τα χρόνια που περάσανε, κύλησε πολύ νερό στα βλάκι. Βρεθήκαμε πολλές φορές δίπλα-δίπλα, πολλές φορές απέναντι, υπερασπιζόμενοι τις απόψεις μας, αλλά πάντα μέσα στον ίδιο συγκεκριμένο χώρο. Τη Νέα Δημοκρατία μας. Τη Νέα Δημοκρατία που αγαπάμε, που υπερασπιστήκαμε, που υπηρετήσαμε όλοι μας. Και εσύ και όλοι εμείς. Στον ομό μας και στον χώρο που ανήκουμε στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν άνθρωποι κυρίως συντηρητικοί, οικογενειάρχες και νοικοκυρέοι, όπως γράφει στο μήνυμά σου. Αυτοί έχουν ανάγκη από σταθερές αξίες. Στη δύσκολη στιγμή που ζει η χώρα μας, έχει και αυτή η ανάγκη από σταθερές αξίες. Η σταθερή αξία για την χώρα είναι η Νέα Δημοκρατία. Για τον νομό και τη Νέα Δημοκρατία στον νομό υπάρχει μια σταθερή αξία. Είναι ο Τζίμας Μαργαρίτης. Σου εύχομαι καλή επιτυχία για το καλό της πόλης μας και δεν φοβάμαι να το πω όταν εκλεγείς και ίσως για την ίδια τη χώρα. Καλή επιτυχία στο δύσκολο σου δρόμο. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Παρακαλούμε τον πρόεδρο της ΟΝΕΔ κύριο Μιχάλη Τάσου να χαιρετήσει τη συγκέντρωσή μας. Ονεδίτησες και ονεδίτες, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, κυρίες και κύριοι. Είναι κοινότυπο τα τελευταία δύο χρόνια, κάθε πολιτική ομιλία είτε να ξεκινάει, είτε να συμπεριλαμβάνει σε ένα μεγάλο μέρος αυτής τα ζητήματα της οικονομικής κρίσης. Και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά όταν τα τελευταία δύο χρόνια με ευθύνες άλλων η Ελλάδα διέρχεται από μια πρωτοφανή οικονομική κρίση που μετατράπηκε σε μια κοινωνική κρίση και τίνει να βάλει βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας. Δύο χρόνια πέρασαν από τότε που ο πρώην Πρωθυπουργός πέρασε την ελληνική κοινωνία από την εποχή του «Λεφτά υπάρχουν» στην εποχή της πλήρους πολιτικής απαξίωσης και της οικονομικής απραγίας. Τώρα όμως έχουμε εμείς, οι Έλληνες πολίτες, οι δραμηνοί πολίτες, το απόλυτο δικαίωμα να επιλέξουμε για τη δική μας μοίρα. Την ερχόμενη Κυριακή, την 6η Μαΐου,
όταν θα βρεθούμε μέσα στο παραβάν και μπροστά από την κάλπη, θα βρεθούμε μπροστά από σοβαρά ερωτήματα και διλήμματα. Θα κληθούμε να επιλέξουμε μεταξύ σταθερότητας και αστάθειας, μεταξύ ανάπτυξης και οπισθοδρόμησης, μεταξύ κυβερνησιμότητας και κυβερνησίας, μεταξύ της Ευρώπης και της απομόνωσης, μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και οποιασδήποτε άλλης επιλογής. Στη χρονική συγκυρία που η Ελλάδα περνά μια δύσκολη οικονομική κρίση, ήρθε η Νέα Δημοκρατία να δώσει λύση στα προβλήματα που άλλοι δημιούργησαν. Η παράταξη των μεγάλων αποφάσεων, η παράταξη της ευρωπαϊκής προοπτικής, η παράταξη του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμαλή βρίσκεται υπεύθυνη για να οδηγήσει τη χώρα έξω από την οικονομική κρίση. Για να οδηγήσει τη χώρα σε μια ευημερία. Σε αυτόν τον αγώνα χρειάζονται άνθρωποι με πολιτική σταθερότητα. Άνθρωποι που απέδειξαν καθ' όλο τον πολιτικό τους βίο ότι υπηρέτησαν τις αρχές, τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας, της κεντροδεξιάς παράταξης, αλλά και του συμφέροντος των πολιτών. Τον αγώνα αυτό θα το δώσουμε όλοι μαζί. Θα το δώσουμε ενωμένοι στο πλευρό του πολίτη για να του αποδείξουμε τις μέρες που απέμειναν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η αξιόπιστη λύση για τη χώρα. Κύριε Τζίμα Μαργαρίτη, σας εύχομαι καλή επιτυχία στον αγώνα που δίνετε. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Παρακαλούμε το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Ιωάννα Τσαραγλή, να χαιρετήσει. Φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, δεν θα πλέξω εγώ το εγκόμιο του Τζίμα Μαργαρίτη. Το Τζίμα Μαργαρίτη το γνωρίζετε ως τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ως δήμαρχο Δράμας, ως βουλευτή και υπουργό της παράταξής μας, όπως γνωρίζετε και το έργο του. Θα σας μιλήσω πως πρέπει να είστε υπερήφανοι για τη Νέα Δημοκρατία και τον πρόεδρό μας τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν απολογούμαστε σε κανέναν για την αγάπη, την πίστη, στην πατρίδα και το έθνος μας. Είμαστε όρθιοι, δυνατοί και αποφασισμένοι και μείνανε λίγες μόνο μέρες ώστε ο αγώνας μας να παρασύρει όλους τους πατριώτες για το συμφέρον της Ελλάδος. Διεκδικούμε χωρίς φόβο κάθε ψήφου δραμηνού. Είμαστε η ελπίδα. Δεν υπάρχει πλέον άλλος δρόμος. Φίλοι μου, υπάρχουν στην Ελλάδα, όπως και στη Δράμα, πολλοί που προσπαθούν να κόψουν τον δρόμο της Νέας Δημοκρατίας. Προσπαθούν να εμποδίσουν την ισχυρή εντολή που ζητάμε για να τα αλλάξουμε όλα. Γιατί προσπαθούν να μας σταματήσουν? Γιατί δεν θέλουν να αλλάξει τίποτε. Ποιοι προσπαθούν να μας σταματήσουν? Είναι αυτοί που δεν θέλουν να αλλάξει τίποτε. Πώς προσπαθούν να μας σταματήσουν? Δεν μπορούν πια να μας σταματήσουν. Ξέρουν και γνωρίζουν την πρωτιά μας. Ξέρουν ότι είμαστε το πρώτο κόμμα. Απλώς προσπαθούν να κόψουν την ισχυρή εντολή. Κόμματα που δεν είναι της αριστεράς, αλλά επίσημα δηλώνουν ότι θα συνεργαστούν με την αριστερά. Κόμματα που δεν είναι Πασόκ, αλλά παίζουν το παιχνίδι του Πασόκ. Δίνουν το μαξιλάρι αυτό που την επόμενη μέρα θα πέσει χαμηλά το Πασόκ. Που θα δώσει στο Πασόκ την πολιτική ασυλία για ό,τι έχει κάνει στην πατρίδα και στη χώρα μας. Τσίπρας και Καμένος μαζί δίνουν φυλή ζωής. Νέα και παλιά κόμματα είναι έτοιμα να κάνουν τα πάντα. Φτάνει να μην πάρει η Νέα Δημοκρατία ισχυρή εντολή. Εμείς λοιπόν απευθυνόμαστε σε όλους τους Έλληνες. Στην καρδιά, στη σύνεση, στη λογική κάθε πατριώτη. Και ιδιαίτερα στη συνείδησή του. Απευθυνόμαστε σε εκείνους που μας ψήφισαν παλαιότερα και σε εκείνους που κάποτε ψήφισαν την παράταξή μας και ύστερα ίσως απογοητεύτηκαν. Και δεν ζητάμε απλώς την ψήφο τους. Ζητάμε να παλέψουμε μαζί για να τα καταφέρει η Ελλάδα μας. Και να είστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε.
Γι' αυτό λοιπόν όλοι μαζί για την πατρίδα, το έθνος, την Κυριακή να δώσουμε την εντολή στον ηγέτη που έβαλε για μια ακόμη φορά την πατρίδα πάνω απ' όλα. Τον πρόεδρό μας, τον Αντώνη Σαμαρά. Και να είμαστε όλοι υπερήφανοι που ανήκουμε σε αυτή τη λαϊκή δεξιά παράταξη του αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αγαπητέ Τζίμα Μαργαρίτη, σου εύχομαι μια ακόμη επιτυχία, γιατί ως μαχητής και στρατιώτης αυτής της παράταξης και το δικαιούσε και το αξίζεις. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλούμε τον πρόεδρο του Παραρτήματος Ενώσεως Αποστράτων Νομού Δράμας, κύριο Κωνσταντίνο Κεφαλίδη, απόστρατο συνταγματάρχη, να χαιρετήσει την εκδήλωσή μας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, χρόνια σας πολλά, Χριστός Ανέστη. Είναι μεγάλη τιμή μου να παρουσιάζω απόψε τον βουλευτή μας και πρώην Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, κύριο Τζίμα Μαργαρίτη. Ένας πολιτικός που αγωνίζεται με σθένος και αποτελεσματικότητα για τα δίκαια συμφέροντα όλων των δραμηνών, αλλά και του εθνικά υπερήφανου κλάδου μας των αποστράτων αξιωματικών. Είναι ασυμβίβαστος και το αποδεικνύει στην πράξη. Ως υπεύθυνος του τομέα εθνικής άμυνας της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, κατόρθωσε να υπερασπιστεί τα δίκαια συμφέροντά μας. Όλοι οι δραμηνοί προσδοκούμε και στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο, με την παρουσία του, ο Υπουργός μας να δώσει και πάλι τον καλύτερο του εαυτό για όσα έχουν πληγεί από την πολιτική της τελευταίας διετίας. Καμία ψήφος χαμένη. Η Νέα Δημοκρατία, ισχυρή κυβέρνηση και ο Αντώνης Σαμαράς, πανίσχυρος πρωθυπουργός. Ο βουλευτής Τζίμας Μαργαρίτης, πρώτος βουλευτής στο νομό της Δράμας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλούμε το μέλος της Διοίκησης Εργατικού Κέντρου Δράμας, κύριος Κυριάκος Παυλίδης, να χαιρετήσει την απόψινή μας συγκέντρωση. Φίλες και φίλοι, την Κυριακή είναι η μέρα της επιλογής που θα κάνουμε κάθε ένας από εμάς για να επιλέξουμε σε τι χώρα θέλουμε να ζήσουμε. Σε μια χώρα με ιδανικά ή σε μια χώρα με δανεικά. Σε χώρα ανεργίας και φτώχειας ή σε χώρα ανάπτυξης και προοπτικής. Σε χώρα με πολιτικούς που μας χαϊδεύουν τα αυτιά με το λεφτά υπάρχουν. Στις προηγούμενες εκλογές ο Καραμαλής, ο Κώστας, είπε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Απέδειξε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πολιτικούς που δεν λένε ψέματα. Για όλους μας αυτό είναι το ζητούμενο. Θέλουμε σοβαρούς πολιτικούς που να μας λένε την αλήθεια. Θέλουμε πολιτικούς που να έχουν όραμα για το μέλλον. Πολιτικούς που έχουν στην καρδιά τους την Ελλάδα και δεν θα την αφήσουν να λαϊλατηθεί στο όνομα της κρίσης και το φόβο της χρεοκοπίας. Πολιτικούς που το παρελθόν τους τους αναδεικνύσαν μεγάλες φυσιογνωμίες στην πολιτική σκηνή του τόπου μας. Πολιτικούς σαν τον Μαργαρίτη τον Τζίμα. Θα σας αναφέρω ένα περιστατικό. Πριν από 15 χρόνια περίπου είχε πιάσει ο Κορύλοβος φωτιά, γύρω στα 500 μέτρα μακριά από τα καύσιμα. Ο αέρας ήταν τόσο δυνατός που σε σύντομο διάστημα αυτά θα έφτανε στα καύσιμα του στρατού με φοβερός, όπως καταλαβαίνετε, συνέπειες. Όταν εμείς σκεφτόμασταν πώς θα φτάσουμε στη φωτιά, μέσα από τα πουνάρια, τις φοβισμένες οχές, αλλά και τη μεγάλη και υψηλή θερμοκρασία, ο Τζίμος Μαργαρίτης σκέφτηκε το μετά. Έκπληκτος, τον άκουσα να μιλάει στο κινητό του με το τότε Υπουργό Εθνικής Αμήνης και να του ζητάει σε έντονο και απαιτητικό ύφος να σηκωθούν τα πυροσβεστικά αεροπλάνα. Το αποτέλεσμα, η φωτιά έσβησε σε 2 ώρες το πολύ, πριν φτάσει στα καύσιμα και χωρίς να κινδυνεύσει κανένας από εμάς. Απέδειξε ο Τζίμας ο Μαργαρίτης ότι αγαπάει τον τόπο του και αγαπάει όλους μας. Το τεράστιο έργο και η προσφορά του φυσικά δεν σταμάτησε στο Δημαρχείο μας. Σαν βουλευτής αλλά και σαν υπουργός δεν σταμάτησε να προσφέρει. Οι συγκυρίες δεν του επέτρεψαν να ολοκληρώσει το μεγαλόπνοο έργο του δρόμου Δράμας Αμφίπολης. Έργο που θα διευκόλυνε την πρόσβαση της πόλης μας στην πόλη μας, αλλά και τη δική μας μετάβαση στην πρωτεύουσα.
Ποιος από εμάς δεν θέλει το ασθενοφόρο Άργης με τον άρρωστό του να είναι σε λιγότερο από μία ώρα σε κάποια από τα μεγάλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης? 8 συνάνθρωποι μας θα ήταν ανάμεσά μας αυτή τη στιγμή, αν είχε ολοκληρωθεί το έργο του Τζίμα του Μαργαρίτη που σταμάτησε το Πασόκ. Τζίμα Μαργαρίτη, ο δραμηνός λαός εμπιστεύεται και σε αγαπάει. Είναι και θα είναι δίπλα σου σε κάθε τίμιο αγώνα που θα δίνεις. Θα σου δίνει δύναμη για να κάνεις πράξη το όραμά του για μια καλύτερη δράμα, για μια καλύτερη Ελλάδα. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Χριστός Ανέστη σε όλους σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Είδατε ένα σύντομο ιστορικό της πολιτικής μου πορείας στα τοπικά δρόμενα. Ιδιαίτερα όμως θα ήθελα, ξεκινώντας, να σας ανοίξω την καρδιά μου και να σας πω για αυτό το όχι που είπα στο Μνημόνιο 2. Φίλες και φίλοι, ήταν η δυσκολότερη στιγμή της πολιτικής μου σταδιοδρομίας. Να έρθω απέναντι στην εφαρμογή μιας κομματικής γραμμής από τον αρχηγό του κόμματος και στη συνείδησή μου και στα συμφέροντα του λαού που εκπροσωπώ. Δεν την πήρα αβασάνιστα την απόφαση αυτή. Πήρα το μνημόνιο στις 2 τα χαράματα και την άλλη μέρα στις 2 το μεσημέρι έπρεπε να αποφασίσουμε. Ξενύχτησα, το διάβασα και είπα πως πρέπει να λειτουργήσω ως βουλευτής του ελληνικού έθνους, πηγαίνοντας κόντρα σε ένα κόμμα, τους αγώνες τους δικούς μου που δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει. Ήξερα πως εκείνη την ώρα θυσίαζα μία ενδεχομένως πολιτική σταδιοδρομία, ένα μεγάλο αξίωμα που μου είχε αναθέσει ο Αντώνης Σαμαράς, αυτού του υπευθύνου εθνικής άμυνας. Απ' την άλλη όμως ήταν ο εργάτης, ο συνταξιούχος που περίμενε τη δική του φωνή μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Τα ψήφισα όλα αυτά και είπα αυτό το όχι. Μία πολιτική πράξη υψής της σημασίας πολιτικής. Αργότερα με διέγραψαν και έμεινα έξω από το κόμμα 1,5 μήνα. Ένα κόμμα που με πολλούς από εσάς δώσαμε αγώνες 38 ολόκληρα χρόνια και κράτησα ψηλά τη σημαία του Νεοδημοκράτη και το φρόνημά του στα δύσκολα που περνούσε η παράταξή μας. Ιδιαίτερα την περίοδο, την τελευταία διακυβέρνησης με τον Καραμαλή, το 2008, όταν τα λεγόμενα πρωτοκλασσά τα στελέχη ήταν άφαντα, ήμουν εγώ που έβγαινα για να τονώσω το ηθικό των εκατομμυρίων νεοδημοκρατών σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είχα το πολιτικό αξίωμα του Δημάρχου της Δράμας και κάθε φορά τέτοιες εποχές, την προεκλογική περίοδο, νίκιαζα πούλμαν και οργώναμε τον νομό, εκφέροντας τον πολιτικό λόγο της Νέας Δημοκρατίας και όχι να κρυβόμαστε πίσω από το δήθεν ανεξάρτητο και ακομμάτιστο αξίωμα του Δημάρχου Δράμας. Κι άλλοι είχαν αξιώματα τέτοια. Πάντοτε όμως είχα ως γνώμονα μέσα μου πως αυτό το λαό, ο οποίος μου δίνει τη δύναμη, έπρεπε εγώ αυτή να την επιστρέψω και με την εμπιστοσύνη μου, αλλά κυρίως με την προσφορά μου και το έργο μου. Ο Αντώνης Σαμαράς κήρυξε παστρατιά. Κάλεσε όλο τον ελληνικό λαό και όλα τα στελέχη
να συστρατευτούν δίπλα του και να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη για την καινούργια Ελλάδα, για την ανάκαμψη, την ανάπτυξη, να τα αλλάξουμε όλα, όλα αυτά που πληγώνουν τους Έλληνες τα 2 χρόνια που κυβερνούσαν οι προηγούμενοι. Σε αυτό το κάλεσμα του Αντώνη Σαμαρά δεν μπορούσα να απουσιάσω και είχα δηλώσει από την πρώτη στιγμή ότι σπίτι μου είναι όλη η Ελλάδα, αλλά είναι και η Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορούσα εγώ που συνδέθηκα μαζί σας με κοινούς αγώνες να σταθώ φραγμός στην δύναμη και στην αυτοδυναμία και στη μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είχα το δικαίωμα να πληγώσω ένα λαό που πίστεψε σε μένα και μου έδωσε τόσο μεγάλες νίκες να είμαι σε αυτή τη δύσκολη μάχη απών ή πολύ χειρότερα σε κανένα άλλο μικρότερο κομματίδιο. Και έστειλα μια επιστολή στον πρόεδρο και του είπε ναι, και του είπα ναι, ανταποκρίνομαι στο προσκλητήριό σου και είμαι εδώ παρόν και έτσι βρίσκομαι απόψε μπροστά σας για να ζητήσω εκ νέου την εμπιστοσύνη σας στις εκλογές της Κυριακής, λέγοντάς σας ότι αυτή την εντολή που μου δώσατε πριν 2 χρόνια, το 2009, την εκτέλεσα στο ακέραιο. Δεν πλήγωσα τους δραμηνούς. Πάντοτε στα χρόνια που πολιτεύομαι πιστεύω πως κάνω υπερήφανο όλο το δραμηνό λαό. Είτε με τη ζωή μου, είτε με τον πολιτικό μου λόγο, είτε με τις παρεμβάσεις μου και κυρίως με το έργο μου. Ως πολιτικός και ως άνθρωπος έχω οπωσδήποτε διαπράξει λάθη. Όμως σε καμία περίπτωση δεν μπήκα φραγμός στην υλοποίηση των οραμάτων και των ελπίδων του δραμηνού λαού που εκπροσωπώ τόσα χρόνια. Καμία απόφαση που μείωσε μισθούς και συντάξεις ή επέβαλε φόρους ή έκανε χειρότερη τη ζωή των δραμηνών δεν φέρει τη δική μου υπογραφή. Γι' αυτό και απευθύνομαι απέναντί σας και απόψε λέγοντας πως αυτή την ασυμβίβαστη, αυτή την έντιμη, αυτή την αδέκαστη πολιτική πορεία είμαι αποφασισμένος να ακολουθήσω και στη νέα τετραετία, εφόσον μου δώσετε την εντολή στις 6 Μαΐου. Όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησα να έχω ένα λόγο έμπνευσης, ο οποίος αγγίζει την ψυχή όλων των Ελλήνων και ιδιαίτερα ημών που με στηρίζετε τόσα χρόνια. Ο πολίτης δεν έχει ανάγκη από άναρθρες κραυγές. Οι δραμηνοί που έχουμε υψηλό αισθητήριο, πολιτικό και πνευματικό, μας αξίζουν πολιτικοί που ανεβάζουν τον πύχη της πολιτικής, τον πύχη του διαλόγου, αγωνίζονται για αξίες και ιδανικά, δεν προχωρούν σε μεθόδους και πολιτικές που κατεβάζουν το επίπεδο της πολιτικής και δυσανασχετούν το λαό που θέλουν να εκπροσωπήσουν. Δεν έκανα όλα αυτά τα χρόνια ποτέ, μα ποτέ, πόλεμο παρασκηνίου και πόλεμο λάσπης. Το μόνο που διαθέτω είναι ο πολιτικός λόγος, το έργο μου και η δύναμή σας. Δεν συμβιβάζομαι με κανένα κακώς εννοούμενο συμφέρον, είτε στη Δράμα, είτε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Γι' αυτό πιστεύω στον Αντώνη Σαμαρά. Γι' αυτό και είμαι σε αυτή τη μεγάλη παράταξη που τις μεγαλύτερες εθνικές επιλογές,
τις έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία. Ξεκινώντας από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμαλή μέχρι τον νεότερο Κώστα Καραμαλή και τώρα με τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τραβήξαμε με πρώτο τον αρχηγό μας οι 80 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα 2 χρόνια μέσα στη Βουλή. Τι αγώνα καταβάλαμε για να πείσουμε την κυβέρνηση του Πασόκ πως είχε άδικο, πως είχε έναν δρόμο ο οποίος οδηγούσε στην εξαθλίωση του ελληνικού λαού όταν στηρίχθηκε σε μία πολιτική κλέβοντας την ψήφο του ελληνικού λαού με το λεφτά υπάρχουν και από την επόμενη άρχισε να πετσοκόβει μισθούς και συντάξεις και να επιβάλλει φόρους. Δεν πρόκειται να αναπτύξω επιχειρηματολογία για να αποδείξω την αποτυχία του μνημονίου. Και μόνο το γεγονός ότι σε 2 χρόνια εφαρμογής του δημιούργησε 1.200.000 ανέργους δηλώνει πως ήταν τελείως λανθασμένη η πολιτική του μνημονίου. Και δημιουργήθηκε έτσι ένας λαός με μισά εισοδήματα, μισές ελπίδες, μισά όνειρα και μισή ζωή. Η πολιτική και ιδιαίτερα αυτοί που έχουν την εξουσία ένα στόχο πρέπει να έχουν, να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των συμπατριωτών τους και όχι να την κάνουν χειρότερη. Όσα λάθη κι αν έκανε η Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν, κανένας γνήσιος δημοκράτης δεν μπορεί να παραδεχθεί ότι έκοψε ποτέ μία δραχμή, 1 ευρώ από μισθό και σύνταξη. Ουδέποτε. Ή επέβαλε μία άγρια φορολογία. Γι' αυτό είμαι υπερήφανος. Γι' αυτό κι εσείς πρέπει να είστε υπερήφανοι που ανήκετε σε αυτό το μεγάλο κόμμα των επιλογών και του έργου της Νέας Δημοκρατίας. Και εμφανιζόμαστε τώρα μπροστά σας και ζητάμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ναι, είδατε το πείραμα της κυβέρνησης Παπαδήμου. 2-3 κόμματα ασχολήθηκαν μόνο με 2 ζητήματα και αγνοήσαν το σύνολο των προβλημάτων του ελληνικού λαού. Δεν υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια ούτε κοινωνική πολιτική, ούτε πολιτιστική πολιτική. Ασχολήθηκαν με το PSI, με τη Δανειακή Σύμβαση και με την 6η δόση. Κάποτε λοιπόν η Ελλάδα και οι Έλληνες πρέπει να αναπτύξουμε μία πολιτική που μας βγάζει από τα δεσμά του μνημονίου. Και αυτή την πολιτική λοιπόν απαλλαγής την προτείνει η Νέα Δημοκρατία και ο Αντώνης Σαμαράς. Όχι με τον ίδιο δρόμο που ακολούθησε ο Βενιζέλος και ο Παπανδρέου, αλλά με το δρόμο της αξιοποίησης όλων των δημιουργικών δυνάμεων των Ελλήνων. Το δρόμο της αξιοποίησης του εθνικού μας πλούτου, της ακίνητης περιουσίας, των κοιτασμάτων πετρελαίου, της δημοτικής περιουσίας. Το μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας δεν απευθύνεται σε εμάς μόνο. Είναι ένα μήνυμα προς ολόκληρο τον ελληνικό λαό, προς ολόκληρο το έθνος. Ο πολιτικός λόγος της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι κομματικός λόγος. Είναι εθνικός λόγος που πρέπει να συνεγείρει όλους τους Έλληνες και να μην πέσουμε στην παγίδα. Όλοι οι ίδιοι είναι. Ποιοι όλοι είναι οι ίδιοι? Είμαστε εμείς οι ίδιοι με το Πασόκ? Οι περικοπές μισθών και συντάξεων, τα χαράτσια και οι φόροι φέρουν τη σφραγίδα και την ψήφο της κυβέρνησης του Πασόκ. Να υπερασπιστούμε λοιπόν την πολιτική θέση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Ούτε τα κόμματα, ούτε η πολιτική.
Λέμε λοιπόν, είπε ο πρόεδρός μας προχθές, σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε την πολιτική Παπανδρέου με κόψιμο μισθών και συντάξεων και επιβολής φόρων. Το είπε και το επαναλαμβάνει καθημερινά. Μείωση του σπάταλου κράτους με συγκεκριμένους κωδικούς αριθμούς. 18,5 δις ευρώ. Λένε πολλοί τον Ιούνιο πρέπει να πάρετε μέτρα 13 δις. Ναι, αλλά όταν λέμε μέτρα δεν εννοούμε εμείς κόψιμο μισθών και συντάξεων. Εννοούμε αξιοποίηση της περιουσίας, μείωση του σπάταλου κράτους, πάταξη της φοροδιαφυγής. Αυτή είναι η πολιτική του κυρίου Βενιζέλου. Δεν είναι δική μας. Και φυσικά δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να ακολουθήσει την πολιτική Παπανδρέου που καταδικάστηκε και πίκρανε και εξαθλίωσε ένα λαό ολόκληρο. Θέλει πολλή δουλειά. Φτάσαμε στο χείλος του γκρεμού και πρέπει να σταματήσει αυτή η κατρακύλα του έθνους και της πατρίδας μας. Το πρώτο μέλημα της νέας κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, είναι να σταματήσει την κατρακύλα του τόπου μας και να αρχίσει σιγά σιγά η ανάπτυξη. Δεν μπορεί, δεν είναι τρελός κανένας επιχειρηματίας να έρθει να κάνει το εργοστάσιο του στη Δράμα όταν εδώ θα πληρώσει φόρο 40% και δίπλα στη Βουλγαρία 9%. Εξαγγελία λοιπόν δική μας και δέσμευση. Φορολογικός συντελεστής επιχειρήσεων στο 15%. Δεν μπορεί όσοι είστε δημόσιοι υπάλληλοι ή ιδιωτικοί να πληρώνετε μέχρι 45% φορολογία εισοδήματος. 32% η φορολογία εισοδήματος είναι η δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί το ελληνικό δημόσιο να νοικιάζει κτίρια πληρώνοντας χιλιάδες ή εκατομμύρια ευρώ ενίκεια και να παραμένει αναξιοποίητη η δημόσια ακίνητη περιουσία. Δεν είναι δυνατόν μια μικρή Κύπρος που μπήκε πολύ αργότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από εμάς να κάνει αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίων και εμείς ως Ελλάδα ακόμη να μην έχουμε κηρύξει την αποκλειστική οικονομική ζώνη για να προχωρήσουμε σε γεωτρήσεις. Αυτές είναι οραματικές προτάσεις που είμαστε υποχρεωμένοι εκ των πραγμάτων όχι μόνο να πιστέψουμε αλλά να υλοποιήσουμε και να αγωνιστούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να γίνουν πράξη. Βλέπετε, η Νέα Δημοκρατία δεν τάζει τα πάντα στους πάντες. Δεν ψηφίσαμε ποτέ μέσα στη Βουλή μείωση των πολυτεχνικών και τριτεχνικών επιδομάτων. Τις ψήφισε το Πασόκ. Δέσμευση του Σαμαρά είναι ότι θα αποκατασταθούν τα επιδόματα που έκοψε το Πασόκ των τριτέκνων και πολυτέκνων. Όπως θα αποκατασταθούν και οι συντάξεις που ήταν 700 ευρώ και έπεσαν πιο κάτω, θα επανέλθουν στα 700 ευρώ. Όπως και οι εξισωτικές αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους της χώρας που υπέστησαν τον μεγαλύτερο κραδασμό. Ξέρετε φίλες και φίλοι ότι επί Νέας Δημοκρατίας το λεκανοπέδιο Ευρωκοπίου μόνο την τελευταία χρονιά, είναι εδώ ο Κώστας ο Ευμυρίδης, το 2009 έπεσαν 11 εκατομμύρια ευρώ για την εξωτική αποζημίωση, για αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ στους πατατοπαραγωγούς του Ευρωκοπίου. Σε όλο δε το νομό δράμας οι επιχορηγήσεις στους αγρότες και κτηνοτρόφους επί Νέας Δημοκρατίας ξεπέρασαν τα 800 εκατομμύρια ευρώ από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ας έρθουν και αυτοί που κυβέρνησαν 2,5 χρόνια να συγκριθούμε που διπλασίασαν την τιμή του πετρελαίου. Ξέρετε ότι στον Ευρωκόπη τώρα που είναι η περίοδος φυτείας
δεν έχουν χρήματα να αγοράσουν το σπόρο και τα φυτά. Δεν είχαν λεφτά σήμερα που ήταν η τελευταία μέτρα αγοράς φτηνότερου πετρελαίου να γεμίσουν τις δεξαμενές. Και θα ζήσουμε ένα μαύρο χειμώνα εάν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή για τους γεωργούς και τους φτηνοτρόφους. Αυτή η χώρα λοιπόν, αυτοί οι πολίτες χρειάζονται μία κυβέρνηση και ένα κυβερνήτη στοργικό. Χρειάζονται μία λαϊκή κυβέρνηση. Είμαι υπερήφανος που ανήκω σε ένα λαϊκό κόμμα, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία. Είμαι ακόμη πιο υπερήφανος που ανήκω στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα που ανήκει η Νέα Δημοκρατία. Και είμαι ακόμη πιο υπερήφανος, όπως και εσείς, που αυτό το Λαϊκό Ευρωπαϊκό Κόμμα έβαλε τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ήθελε ο κύριος Παπανδρέου τον περασμένο Δεκέμβρη να κάνει δημοψήφισμα, να βγάλει την Ελλάδα από το ευρώ με το ερώτημα Ευρώπη ή Δραχμή. Με τόσο προχειρότητα κυβέρνησαν αυτή την πατρίδα, την αιματοβαμμένη με τα εκατομμύρια των αγωνιστών, τους μεροκαματιάριδες που τους βάλαν απέναντι και τους χτυπάνε αλίπητα. Δέστε την πόλη μας, τον ομό μας, χιλιάδες, εκατοντάδες λουκέτα καταστημάτων. Χιλιάδες επιχειρήσεις έκλεισαν, καμία πρόνοια. Την μεγαλύτερη επιχορήγηση είχαν οι επιχειρήσεις στον ομό δράμας επί Νέας Δημοκρατίας, 55%, και το Πασόκ τώρα το έκανε 32. Επιχορηγούσαμε έναν επιχειρηματία που ήθελε να πάρει έναν εργάτη άνεργο και του δίναμε 12% στο μεροκάματο, επιχορήγηση δωρεάν, και το κατήργησε το Πασόκ. Αποτέλεσμα, 4.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ομό δράμας, στον ΟΕΔ, το 2009, 16.000 άνεργοι μετά από 2 χρόνια εφαρμογής πολιτικής του μνημονίου. Δεν έχουν λοιπόν να προσφέρουν απολύτως τίποτε αυτοί που τώρα υπόσχονται πράγματα, όπως ο κύριος Βενιζέλος, που είχε τη δυνατότητα να τα κάνει στα 2,5 χρόνια που ήταν υπουργός στη κυβέρνηση. Δεν μπορούν να μας κυβερνήσουν άλλο αυτοί που λέγαν ότι το Πασόκ εγκλημάτισε σε βάρος του ελληνικού λαού, Βάσο Παπανδρέου, ή ο κύριος Χρυσοχοίδης που είπε «ψήφισα το μνημόνιο χωρίς να το διαβάσω». Η χώρα μας χρειάζεται αναπτυξιακό αέρα, ζωντάνεμα των ελπίδων, των οραμάτων, και ο μόνος πολιτικός σχηματισμός που μπορεί να δημιουργήσει μια βιώσιμη και αποτελεσματική κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία με τον Αντώνη Σαμαρά. Όλες οι δυνάμεις του έθνους είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιηθούν χωρίς κομματικές προκαταλήψεις. Οι άξιοι παντού, οι άξιοι στο κοινοβούλιο, οι άξιοι στις επιχειρήσεις, οι άξιοι. Ο κάθε άνεργος έχει δικαίωμα για δουλειά στην καινούργια Ελλάδα που πάμε να δημιουργήσουμε. Το μεροκάματο δεν πρέπει να κοιτάει χρώμα. Δεν είναι γαλάζιο, δεν είναι κόκκινο, δεν είναι πράσινο. Μέλημά μας είναι να δημιουργήσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για να αυξηθεί η ποιότητα ζωής των Ελλήνων. Και σε αυτή την προσπάθεια σας χρειαζόμαστε όλους. Είμαι όμως μπροστά σας, φίλες και φίλοι, για να ζητήσω την ψήφο σας και σε προσωπικό επίπεδο. Η δύναμη της ψήφου είναι τεράστια. Χύθηκε αίμα στη χώρα μας και παγκόσμια για να μπορέσει ο πολίτης να έχει το δικαίωμα να ψηφίζει. Γι' αυτό και η ψήφος είναι μοναδική. Είναι κρυφή.
Είναι αυτή που καθορίζει τον τρόπο διακυβέρνησης. Δεν είναι ψήφος που τιμωρεί. Είναι ψήφος που επιλέγει. Δεν καλούμαστε μεθαύριο να τιμωρήσουμε. Καλούμαστε μεθαύριο να επιλέξουμε κόμμα και βουλευτή. Γι' αυτό έχει ιδιαίτερη αξία αυτή η εκλογή που γίνεται με ένα λαό που υπέστη βάναυση επιδρομή στα εισοδήματά του και στον τρόπο της ζωής του από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό πρέπει να ξέρετε, πρέπει να επαναλαμβάνουμε ορισμένα θέματα και ζητήματα που μπορούν για σας να είναι επιχειρήματα για το ποιο κόμμα πρέπει να επιλέξετε και ποιους πρέπει να στείλετε στη Βουλή. Φίλες και φίλοι, σας είπα γιατί πρέπει να ψηφίσει ο λαός Νέα Δημοκρατία. Θα σας κάνω μερικές σκέψεις τώρα γιατί ζητώ την ψήφο σας. Γιατί πρέπει να με επιλέξετε και στη νέα αυτή Βουλή στις 6 Μαΐου. Ο ρόλος του βουλευτή είναι πολύπλευρος. Δεν κατεβαίνουμε στην Αθήνα για να κάνουμε τσάρκα στο Κολωνάκι, το οποίο και δεν επισκέφθηκα και ποτέ. Μας στέλνετε στη Βουλή για να νομοθετούμε, για να ψηφίζουμε καλούς νόμους. Από το Σόλωνα είναι γνωστό αυτό ακόμη. Για να έχει όμως τη δυνατότητα ένας βουλευτής να συνδιαλέγεται και να ψηφίζει καλούς νόμους, πρέπει να έχει ζήσει την κοινωνία πρωτίστως. Να έχει γνώση και να έχει αποδείξει με το έργο του ότι νιώθει την αγωνία των πολιτών. Τα παιδιά μου πηγαίνουν σε δημόσιο σχολείο και σε δημόσιο πανεπιστήμιο. Άρα ξέρω τις αγωνίες και τα προβλήματα των εκπαιδευτικών και των νέων. Τι τρεβάνε μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία του δημόσιου σχολείου. Τα συγγενικά μου πρόσωπα, είτε είναι στη ζωή είτε όχι, νοσηλεύτηκαν σε δημόσια θεραπευτήρια. Άρα ξέρω τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εγώ βγήκα από λαϊκή οικογένεια, φτωχή οικογένεια, εργατική αλλά τίμια, και ο πατέρας μου και η μάνα μου. Ξέρω τον πόνο του εργαζόμενου και του ανέργου. Και έχω αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια από διάφορα αξιώματα πως όταν μου δόθηκε η ευκαιρία αντιμετώπισα τον πόνο των δραμηνών. Ακούστε φίλες και φίλοι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Απορρίπτω αυτόν τον ισχυρισμό ορισμένων εδώ στη Δράμα. Όταν πριν 10 χρόνια καθιέρωσα να δίνω επιδόματα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, ήμουν πρωτοπόρος στην Ελλάδα. Όταν καθιέρωσα να δίνω επίδομα ενοικίου σε άστεγες οικογένειες και φοιτητές που σπουδάζουν σε πανεπιστήμια της Ελλάδος, ήμουν πρωτοπόρος στην Ελλάδα μαζί με τους συνεργάτες μου. Και ήρθε το ελεκτικό συνέδριο και μας έβαλε καταλογισμό να πληρώσουμε 200.000 ευρώ. Και μόλις προχθές, μετά από μία δεκαετία, αθωωθήκαμε. Γιατί ασκούσαμε κοινωνική πολιτική σε 750 οικογένειες στον Δήμο της Δράμας. Και τώρα με νόμο, 10 χρόνια μετά, είναι υποχρεωμένη η αυτοδιοίκηση να ασκεί κοινωνική πολιτική. Εγώ δεν είμαι υπέρ της πολιτικής των έργων ευκαιριακού χαρακτήρα που λειτουργούν μία μέρα, μία εβδομάδα, ένα μήνα, αλλά υπέρ των έργων που αφήνουν διάρκεια. Εσείς, τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας, χαίρεστε το τεράστιο έργο μου και θα το χαίρονται δεκαετίες ακόμη. Όταν μπήκα στην πολιτική, η πόλη μας δεν είχε ούτε ένα στέκι πνευματικό. Ήθελα να κάνω μια έκθεση ζωγραφικής
και ήρθα εδώ σε αυτή την αίθουσα του Ξενία. Είχε μια μικρή αιθοσούλα εκεί και βάλαμε 10 πίνακες για να κάνουμε μια αίθουσα, μια έκθεση ζωγραφικής. Και 13 χρόνια μετά παρέδωσα ένα τεράστιο έργο που το ζηλεύουν όλες οι πρωτεύουσες της Ελλάδος. Πολιτιστικό κέντρο Κρακτίδη. Προβλήθηκε η Ελλάδα σε ολόκληρο τον κόσμο με την Εθνική Βελγίου όταν ήρθε να παίξει εδώ στο Final Four. Το Δημοτικό Οδείο, η ανάπλαση του Χυμάρου Καλυφίτου, το νέο Δημαρχείο, που αν δεν είχα και εγώ και συνεργάτες μου τότε το σθένος να το δημοπρατήσουμε και να το θεμελιώσουμε, σήμερα δεν θα είχε η πόλη Δημαρχείο. Και ορισμένοι φωστήρες ήταν τότε αντίθετοι στην κατασκευή του Δημαρχείου και ήρθαν να με εκβιάσουνε όταν έφερα για τελική έγκριση το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και τους καθάρισα την ίδια στιγμή βάζοντας αναπληρωματικούς. Και έτσι η πόλη μας έχει ένα ολοκένουργιο Δημαρχείο. Τα βλέπαμε ποτέ βιολογικό καθαρισμό χωρίς να πληρώσετε ούτε ένα ευρώ? Όταν ανέλαβα τα ενία της πολιτικής εδώ στη Δράμα, διπλές βάρδιες είχαν τα σχολεία, πρωί-απόγευμα. Και σε 4 χρόνια όλα τα σχολεία και τα δημοτικά έγιναν πρωινά μόνο. Δεκάδες νηπιαγωγεία, 4 καινούργια γυμνάσια και λύκεια, αναπαλαιώσεις κτηρίων που αναδεικνύουν την ιστορική φυσιογνωμία του νομού μας, το πάρκο των Κομνηνών. Μπαίνοντας εκεί δεξιά υπήρχε ένα ερείπιο. Το χρηματοδότησα ως υπουργός Μακεδονίας Θράκης και ένα στολίδι των ποντίων εκεί. Το καφενείο Ελευθερία, κινηματογράφος Ολύμπια, το πρώην οικονομικό γυμνάσιο. Αγόρασα την καπναποθήκη της Περδίκα λίγο πριν φύγω από δήμαρχος και έτσι παραμένει ακόμη αναξιοποίητη. Πάτε στο περιθώρι το ακριτικό Νευροκόπη, θα δείτε αναπαλαιωμένο ένα πολιτιστικό κέντρο που το χρηματοδότησα ως υπουργός Μακεδονίας Θράκης, γιατί λέω ότι δικαιούται η περιφέρεια και το χαίρονται τώρα τα παιδιά και οι κάτοικοι του περιθωρίου. Πάτε στο Βόλακα, τώρα μπήκε στο ΕΣΠΑ ο Βόλακας για κατασκευή ενός πολιτιστικού κέντρου με μελέτη την οποία χρηματοδότησα εγώ ως υπουργός με 30.000 ευρώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο του Βόλακα. Εδώ δίπλα στην ταξιαρχία ανεβαίνοντας αριστερά βλέπετε ένα νεόκτιστο κτίριο. Είναι το πνευματικό κέντρο της πανηπυρωτικής εστίας Δράμας. Το χρηματοδότησα από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και θα γίνει το πνευματικό εργαστήρι της πανηπυρωτικής εστίας Δράμας. Έδωσα 300.000 ευρώ στο Δήμο Δράμας όταν ήμουν υπουργός για να αναπαλαιωθεί το τζαμί στην πλατεία δικαστηρίων και τα χρήματα δεν απορροφήθηκαν ποτέ και χάθηκαν, γύρισαν πίσω. Και όλα αυτά έργα χωρίς να πληρώσει ο δραμηνός πολίτης ούτε ένα ευρώ. Τα καθίσματα που κάθεστε στο γήπεδο της Δόξας, όσοι παρακολουθείτε ποδόσφαιρο, αγοράστηκαν με χρήματα του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, όπου επιχορήγησα τη Δόξα με 70.000 ευρώ και έκανε στεγανοποίηση των κερκίδων και αγόρασε τα καθίσματα αυτά. Όλα τα γήπεδα σχεδόν του Δήμου και πολλά του νομού χρηματοδοτήθηκαν από μένα και έχουν αυτή την ώρα φωτισμό, κερκίδες και αποδυτήρια. Μαυρόβατος, Μυλοπόταμος, Ξηροπόταμος, Κουδούνια, με πνευματικά κέντρα. Αυτός είναι ο ρόλος της πολιτικής και των πολιτικών. Να δίνουν βήμα, να αναδεικνύεται η πολιτιστική μας κληρονομιά και ταυτότητα από αυτούς που φλέγονται από αγάπη για τον πολιτισμό. Δεν είναι μόνο οικονομία η ζωή. Είναι και αθλητισμός, είναι και ιστορία, είναι και θρησκεία και τουλάχιστον θεωρώ πως εκπλήρωσα πολλά από τα οράματα των συλλόγων. Κάτω από τη Μητρόπολη, τον Μητροπολιτικό Ναό, υπήρχε ένα γιαπί
ήθελε ο Μητροπολίτης να κεράσει ένα καφέ σε κάποια επίσημη εκδήλωση. Και δεν μπορούσε. Επιχορήγησα το έργο αυτό από το Υπουργείο. Κατεβείτε μια Κυριακή κάτω από τη Μητρόπολη. Αστολίδη έγινε. Τον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων, μέσα στο πρώτο κημητήριο, ανακαινίστηκε πλήρως, στεγανοποιήθηκε πλήρως με χρήματα του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης. Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής στον Άγιο Αθανάσιο εξοραίστηκε πλήρως με χρήματα του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης. Ο Πανδραμαϊκός, εκτός από τη δόξα. Ο ΚΑΟΔ, σχεδόν όλα τα αθλητικά σωματεία. Όλα τα αθλητικά και πολιτιστικά σωματεία του νομού μας είδαν τη φροντίδα και τη στοργή μου. Αξιοποίησα πλήρως το αξίωμα που είχα. Όλα και όλα 10 εκατομμύρια ήταν, για ένα χρόνο έκατσα. Τα 4 έπεσαν στη Δράμα. Ας βγούνε λοιπόν και άλλοι να μας πούνε τις παρεμβάσεις που έκαναν από αντίστοιχες θέσεις που είχαν κυβερνητικές. Εδώ μέσα είναι πολλοί πολιτικοί παράγοντες. Δώσαμε αγώνα τότε, προσέξτε, να αναβαθμίσουμε εκπαιδευτικά το νομό μας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε με τον κύριο Ευμυρίδη, νομάρχης τότε, πόσες φορές ανεβοκατεβήκαμε και πήγαμε στα Υπουργεία για να τους πείσουμε, ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν αυτός ο νομός να μην έχει ένα πανεπιστήμιο, να μην έχει κανένα 2-3 τμήματα ΤΕΙ ακόμη. Καταφέραμε την τελευταία ημέρα που έλυγε η προθεσμία εγκρίσεως καινούριων σχολών να πείσουμε τον τότε Υπουργό Παιδείας να υπογράψει 2 προεδρικά διατάγματα ίδρυσης και λειτουργίας ΤΕΙ Εινολογίας στη Δράμα και ΤΕΙ Βιοτεχνολογία στη Δράμα. Αυτό το παρασκήνιο σας το λέω για την ιστορία. Το ΤΕΙ Εινολογίας λειτουργήσε το 9. Ήρθε το Πασόκ, σε 2 χρόνια το κλείσε. Μας αφαίρεσε δηλαδή ένα κεκτημένο δικαίωμα ολόκληρου του λαού. Ένα έργο που έδωσα και εγώ μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς μου για να αναβαθμίσω εκπαιδευτικά την περιοχή μας. Το κλείσε το Πασόκ. Το δεύτερο τμήμα ούτε καν το λειτουργήσε. Έδωσε αγώνα τότε με τον τότε Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Σπηλιωτόπουλο, να έρθει ένα κέντρο εκπαιδεύσεως νεοσυλλέκτων στη Δράμα. Και μάλιστα για το Παρανέστη, για την ακριτική αυτή και μαρτυρική περιοχή. Έγινε το κέντρο εκπαιδεύσεως νεοσυλλέκτων. Ανοίξαν 4-5 καινούργια καφενεία, 2-3 ταβέρνες. Ο Περιπτεράς που είναι εκεί δεξιά άρχισε να αγοράζει περιοδικά, γιατί στην έξοδο, ξέρεις, πρόεδρε, ο Φαντάρος θα πάρει και κανένα περιοδικό να διαβάσει, καμιά εφημερίδα. Λειτουργήσε το κέντρο αυτό μέχρι που ήμασταν κυβέρνηση και πέρυσι το κλείσε το Πασόκ. Ένταση μέσα στη Βουλή, το έφερα το θέμα. Κύριε Βενιζέλου, είσαι ψεύτης, του είπα. Εγγράφος μου είπες ότι δεν πρόκειται να λήξει, να κλείσει το κέντρο εκπαιδεύσεως νεοσυλλέκτων στο Παρανέστη. Και όμως το έκλεισαν. Και μαζί με αυτό έκλεισαν και οι 2-3 καφετέρειες που δημιουργήθηκαν. Πήγα, είδα την Περιπτερού προχθές. Λέω, πολλά περιοδικά έχεις εδώ. Λέει, ποιος θα τα πάρει τώρα. Φύγαν οι Φαντάροι. Το ίδιο και το Λίβ, στον Ευροκόπη, που έκλεισε. Είχαμε μια στρατολογία. Την πήραν κι αυτοί. Φυλακές του Νικηφόρου. Ωραία. Το έργο δημοπρατήθηκε το 3 μόλις έφυγε το Πασόκ. Ναι, αλλά εμείς διαθέσαμε 17 εκατομμύρια ευρώ και το έργο είχε ολοκληρωθεί μέχρι το 9 κατά 90%. 3 χρόνια το έχουν σταματημένο. Και εκεί μέσα θα δουλέψουν 250 άνεργοι. Ο Νότιος Περιφερειακός Δακτήλιος, ο νομάρχης τον τέλειωσε το μισό. Έφυγε το 9. Σταματημένο το άλλο κομμάτι το μισό. Τι έχουμε λοιπόν να περιμένουμε από αυτούς που έρχονται τώρα και ζητάνε την ψήφο μας. Εμείς δεν ήμασταν που διπλασιάσαμε την αγροτική σύνταξη
για όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Δράμας. Και τώρα έρχεται το Πασόκ, κατέβασε, λέει, το αφορολόγητο όριο από τις 12.000 στις 5.000. Και φιλοδοξούν να κυβερνήσουν μια Ελλάδα ξανά με έναν εξαθλιωμένο λαό. Γι' αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, δώστε δύναμη στη Νέα Δημοκρατία. Ορισμένα κομματίδια προσπαθούν να μπουν φραγμός στην ισχυρή δύναμη της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήθηκαν από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας και αναλαμβάνουν τις ευθύνες. Όμως με τι πρόγραμμα θα λειτουργήσει ο κύριος Καμένος? Με τι πρόγραμμα θα λειτουργήσει η κυρία Μπακογιάννη? Με τι πρόγραμμα ο κύριος Καρατζαφέρης? Την αριστερά τη γνωρίζουμε. Λέγοντας ότι θα διεκδικήσει τις γερμανικές αποζημιώσεις, κάνοντας το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων διεθνές, το πάει στο Διεθνές Δικαστήριο, και είναι βέβαιοι οι ανεξάρτητοι Έλληνες ότι η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης θα βγάλουν θετική απόφαση να υποχρεώσουν τους Γερμανούς να πληρώσουν τα 160 δις. Εμείς τι λέμε λοιπόν? Λέμε ότι το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων είναι ανοιχτό για την επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Λένε ότι θα φύγουν από το μνημόνιο. Είναι κανείς που θέλει να μείνει στο μνημόνιο? Το μνημόνιο ένα στην ουσία ήταν, το πρώτο, που δεν το ψηφίσαμε. Δεν μας λένε όμως πότε θα βγάλουν την Ελλάδα από το μνημόνιο. 6 Μαΐου έχουμε εκλογές. Σε πόσο χρόνο θα βγούμε από το μνημόνιο? Θέλουν λοιπόν να κλέψουν την ψήφο μας, μηδενίζοντας την παρουσία της Νέας Δημοκρατίας. Και ξέρετε, εγώ θλίβομαι, γιατί τους 10 βουλευτές τους γνώρισα τα προηγούμενα χρόνια. Και λέω, έτσι, όταν κάθομαι μόνος μου και σκέφτομαι, πού κρύβαν αυτοί οι άνθρωποι τόσο μίσος για τη Νέα Δημοκρατία όταν ήταν υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας και μεγάλο στελέχη? Πού το κρύβανε νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, που πολλοί από εσάς οι περισσότεροι δεν είδατε μια μπουκιά ψωμί από τη Νέα Δημοκρατία και κρατάτε ψηλά τη σημαία του αγώνα? Γιατί αυτά που λένε τώρα δεν τα κάνανε όταν ήταν κυβέρνηση? Υπουργοί, ο ένας εσωτερικών, ο άλλος εμπορικής ναυτιλίας, υψηλόβαθμες θέσεις, και ρίχνουνε χολή εναντίον του κόμματος που τους ανέδειξε, που υπηρέτησαν, μπαίνοντας φραγμός στη μοναδική ελπίδα που μπορεί να επενδύσει ο Έλληνας στη Νέα Δημοκρατία. Κάθε ψήφος σε αυτούς επιβραβεύει το Βενιζέλο και το Πασόκ. Δεν θέλουν ισχυρή τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλουν ισχυρό κοινοβούλιο. Θέλουν κατακερματισμένο κοινοβούλιο με 10 κόμματα, για να μπορούν τα κακώς εννοούμενα συμφέροντα να κάνουν τη δουλειά τους με μικρά κόμματα και όχι με ισχυρά. Αυτό είναι όλο το παιχνίδι που παίζεται. Όσο μικρότερα είναι τα κόμματα που συμμετέχουν σε ένα πολιτικό σύστημα, σε μια κυβερνητική διακυβέρνηση, τόσο πιο εύκολα το κατεστημένο, το οικονομικό, μπορεί να εξουσιάζει τις αποφάσεις και να κατευθύνει τις αποφάσεις του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό λοιπόν, στις 5 μέρες που μένουνε, μεταφέρεται το μήνυμα της ισχυρής αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η μοναδική ελπίδα που διαθέτουμε ως Ελλάδα. Είμαι υπερήφανος, φίλες και φίλοι, που δίνω για μία ακόμη φορά
τη μάχη για τη Νέα Δημοκρατία και για τη Δράμα. Πρότυπά μου είναι μεγάλοι πολιτικοί ηγέτες και όχι μόνο. Πρότυπό μου είναι ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Αυτό το παιδί από την πρώτη που ξεκίνησε ρακένδυτο και χτύπησε την πόρτα της Βουλής και έφτασε να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας και έκανε την μεγαλύτερη πολιτική επιλογή εντάσσοντας την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καθιερώθηκε ως ο Πρωθυπουργός των Έργων. Πρότυπό μου είναι ο νεότερος Κώστας Καραμαλής που είπε τα μεγάλα όχι στο Βουκουρέστι να μην ενταχθούν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ με το όνομα Μακεδονία. Ήταν το όχι του Καραμαλή. Πρότυπό μου είναι ο Κώστας ο Καραμαλής που είπε το όχι στο σχέδιο Ανάν που θα εξαφάνιζε την Κύπρο, όπως είπε ο κύριος Παπανδρέου ναι. Πρότυπό μου είναι ο Αντώνης Σαμαράς που είπε το μεγάλο όχι το 1992 στον χαρακτηρισμό του κρατηδίου των Σκοπίων με το όνομα Μακεδονία και έμεινε 11 χρόνια έξω από το πολιτικό σύστημα της χώρας. Ως υπουργός εξωτερικών, αυτή ήταν η απόφαση που πήρε εκείνη την εποχή. Έφυγε από την Προεδρία της Δημοκρατίας με απόφαση να μην δεχθεί σε καμία περίπτωση τον όρο Μακεδονία στις διαπραγματεύσεις και στα μέσα των διαπραγματεύσεων του είπαν πολλοί που τώρα είναι τιμητές, άλλαξε γραμμή, έχει και μία δεύτερη γραμμή, συζήτα το λίγο και είπε όχι, φεύγω. Και έτσι αποχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία. Πρότυπό μου είναι οι αγώνες, οι θρησκευτικοί και εθνικοί αγώνες του Μητροπολίτη Δράμας και Σμύρνης του Αγίου Χρυσοστόμου. Ο αγώνας του Άρμεν Κούπτσιου που αγωνίστηκαν για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Πρότυπό μου είναι τα ιδανικά και οι αξίες και ο κοινωνικός φιλελευθερισμός που πρεσβεύουμε ως Νέα Δημοκρατία. Είμαστε το μόνο κόμμα που μιλάμε τώρα προεκλογικά για Ορθοδοξία και Εκκλησία. Κανένας άλλος δεν μίλησε. Ο Σαμαράς μίλησε προχθές και το επανέλαβε πως σεβόμαστε το ρόλο της Ορθοδοξίας όπως σεβόμαστε και το ρόλο των άλλων θρησκειών. Όμως είμαστε Ορθόδοξο έθνος. Σεβόμαστε τον κοινωνικό και θρησκευτικό χαρακτήρα της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, καλά που υπάρχει και δίνει και ένα πιάτο φαΐ και απαλύνει λίγο τον πόνο των φτωχών ανθρώπων. Δεν θέλουμε την Εκκλησία μακριά από το κράτος, ούτε το κράτος να ανακατεύεται στα εσωτερικά της Εκκλησίας και η Εκκλησία στην πολιτική. Ακολουθούμε δύο δρόμους παράλληλους και οι δύο υπηρετούμε τον άνθρωπο. Η Εκκλησία τις πνευματικές αξίες και τα ιδανικά και εμείς να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των συνανθρώπων μας. Δεν είναι η εποχή μόνο της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Είναι και η εποχή που πρέπει να ζωντανέψουν τα ιδανικά και οι αξίες. Η εξαφανισμένη μεσαία τάξη στην Ελλάδα πρέπει να αναστηθεί. Είναι πυρήνας της ιδεολογίας μας η ανάσταση της μεσαίας τάξης. Αυτή που δίνει δουλειά, αυτή που δίνει την επιχείρηση. Δεν είναι έγκλημα να είσαι επιχειρηματίας. Είναι έγκλημα
να είσαι όμως φοροφυγάς. Και θα το στραγγαλίσουμε το φοροφυγά. Θα αναδείξουμε όμως τις δημιουργικές δυνάμεις των επιχειρηματιών, των νέων, που θέλουν να προσφέρουν, και το επιχειρηματικό τους δαιμόνιο στραγγαλίζεται από τα μεγάλα συμφέροντα, το λεγόμενο, κακώς εννοούμενο, μεγάλο κεφάλαιο. Πυρήνας του κοινωνικού μας φιλελευθερισμού είναι να αφήσουμε τις επιχειρηματικές δυνάμεις, ατομικές ή συλλογικές, να μεγαλουργήσουν στην καινούργια Ελλάδα. Σε αυτή λοιπόν τη δημιουργία της καινούργιας Ελλάδος έχουν θέση μεταξύ των αξίων και οι αξιότεροι. Σας καλώ λοιπόν τις μέρες που απομένουν να εντείνετε τον αγώνα σε ολόκληρο τον ομό της Δράμας για τη νέα δημοκρατία, για τον Αντώνη Σαμαρά και για τη δική μου υποψηφιότητα. Και δεσμεύομαι απόψε ενώπιόν σας πως θα συνεχίσω ασυμβίβαστος. Αυτός που έχει πει τα μεγάλα όχι ξέρει να λέει και τα μεγάλα ναι σε αποφάσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών του. Και τη νέα τετραετία θα είστε υπερήφανοι που σας εκπροσωπώ, όπως θα είμαι και εγώ υπερήφανος που εκπροσωπώ ένα λαό περήφανο, όπως είναι οι Δραμηνοί και οι Δραμηνές. Θα νιώθετε υπερηφάνεια για τις πολιτικές που θα υλοποιήσουμε για τον ομό της Δράμας, να τη βάλουμε σε μία τροχιά ευημερίας και προόδου. Θα νιώθετε υπερηφάνεια όταν με βλέπετε στην Ελληνική Βουλή ή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να προβάλλω τη Δράμα και να αρθρώνω γνήσιο, πατριωτικό και εθνικό πολιτικό λόγο για τη Δράμα, την Ελλάδα και τους Δραμηνούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ανακοίνωση. Την Τετάρτη 2 Μαΐου θα δρομολογηθούν λεωφορεία από την ΟΔΕ για την ομιλία του Αντώνη Σαμαρά στη Θεσσαλονίκη. Όσοι επιθυμείτε να δηλώσετε στο γραφείο μας συμμετοχή. Επαναλαμβάνω, 2 Μαΐου, Τετάρτη, να δηλώσετε συμμετοχή για τη μετάβαση με λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη στην ομιλία του Αντώνη Σαμαρά.